Μετά από πολλή ώρες συνεδρίαση, το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου αποφάσισε μεταξύ άλλων την ανάκληση 26 διαβατηρίων που έχουν δοθεί σε ξένους επενδυτές πριν από το 2018, πριν δηλαδή αυστηροποιηθούν οι όροι παραχώρησης υπηκότητας. Η αποκάλυψη πως ο φυγόδικος μαλαισιανός επιχειρηματίας Τζον Λόου διαθέτει κυπριακό διαβατήριο έχει προκαλέσει παγκόσμιες αντιδράσεις. Αν δεν προβληματιζόταν η κυβέρνηση, δεν θα έπαιρνε όλα αυτά τα στάδια ελέγχου τα οποία έχει πάρει. Και δεν θα θέσπιζε όλες αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ αυστηρές, τις οποίες έχουμε σήμερα. Στο σύνολο των πόσων χιλιάδων αιτήσεων ήταν λογικό ότι θα βρέθονταν κάποιες προβληματικές, ειδικά όταν οι έλεγχοι δεν ήταν τόσο αυστηροί. Και ναι, έχουμε την αποφασιστικότητα να τις δούμε αυτές τις περιπτώσεις και να εξαντλήσουμε την αυστηρότητά μας. Σύμφωνα με πληροφορίες κυπριακών μέσων ενημέρωσης, η πλειονότητα των 26 προσώπων είναι Ρώσοι, Κινέζοι και Καμποτζιανοί. Οι αρχές θα ενημερώσουν τους 26 και αν δεν υπάρξει ένσταση θα τους αφαιρεθεί αυτόματα η υπηκότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε ένσταση θα εξεταστεί με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες.